Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Με το παρόν σχέδιο νόμου, η κυβέρνηση επιδιώκει δύο βασικούς στόχους, οι οποίοι δεν είναι μόνο παράλληλοι, αλλά και αλληλοτροφοδοτούμενοι. Ακόμα μεγαλύτερο κυβερνητικό και κρατικό έλεγχο πάνω στον τύπο, με περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων εξάρτησης και διαπλοκής ανάμεσα σε μέσα ενημέρωσης και κράτος. Και απ' την άλλη, η διαμόρφωση μιας μηντιακής αγοράς πιο συγκεκριμένης, πιο ευέλικτης, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικαιώματα των εργαζομένων στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που είναι και τα μεγάλα θύματα της κυβερνητικής πολιτικής. Σίγουρα οι στόχοι αυτοί δεν αποτελούν κάποια πρωτοτυπία. Είναι γνωστό ότι μεγάλο μέρος των μέσων ενημέρωσης βρίσκεται στα χέρια μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και το περιεχόμενο της ενημέρωσης ελέγχεται από αυτούς. Είναι σε πλήρη αντιστοίχηση με τις κυρίαρχες ιδέες, την κυρίαρχη ιδεολογία στον καπιταλισμό, την ιδεολογία της αστικής τάξης. Αξιοποιούν την ενημέρωση τόσο για να καθορίζουν την ατζέντα συζήτησης, όσο και για να μετατρέπουν την άποψη των κυβερνήσεων και της αστικής τάξης σε άποψη και των καταπιεζόμενων, δίνοντάς τους μάλιστα και την ψευδαίσθηση της ελευθερίας. Φτιάχνουν μια πλαστή πραγματικότητα. Αν υπάρχει ένας δήθεν ωραίος κόσμος που κατασκευάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η απάντηση είναι ναι. Αυτό συμβαίνει. Μην ξεχνάμε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επιδρούν στη διαμόρφωση της συνείδησης. Από αυτή την πλαστή πραγματικότητα, από αυτόν τον ωραίο κόσμο, λείπουν η παραγωγή του πλούτου, η εργατική τάξη, λείπουν οι αγώνες της. Δεν λείπει όμως ο κύριος Άδωνης, ο κύριος Γεωργιάδης, που σε ένα κρεσέντο λαϊκισμού τον τραβάει η κάμερα να κουβαλάει τελάρα με φρούτα στη λαχαναγορά του Ρέντι. Το ρεπορτάζ είναι ήδη έτοιμο, ποδηγετημένο, στα χαλκία μιας πληροφόρησης που έρχεται να υπηρετήσει την εφαρμοζόμενη πολιτική. Άρα λοιπόν, αυτά τα περί αντικειμενικότητας, πλουραλισμού, διοντολογίας και ηθικής δεν πείθουν ούτε μικρά παιδιά. Είναι αέρας κοπανιστός. Μάλιστα, οι μεγιστάνες των μέσων ενημέρωσης, ακόμα και αν έχουν χασούρα από τη λειτουργία των μέσων που διαθέτουν, το κάνουν για να ασκούν πολιτική και οικονομική επιρροή. Αυτά δεν τα λέει το ΚΚΕ. Θα σας πω ότι έχει αναφέρει Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, πολύ πιο πίσω βέβαια, μακριά ημερομηνιακά, αλλά πάντα επίκαιρο, το 2006, περιγράφοντας την κατάσταση του τύπου στην Ελλάδα και αναφέρει ότι η βιομηχανία των ελληνικών μέσων ενημέρωσης ελέγχεται από μεγιστάνες επιχειρηματίες, των οποίων οι άλλες επιτυχείς επιχειρήσεις τους επιτρέπουν να επιδοτούν το κόστος που προκύπτει από τις δραστηριότητες των μέσων ενημέρωσης. Αυτές οι δραστηριότητες τους επιτρέπουν σε αντάλλαγμα να ασκούν πολιτική και οικονομική επιρροή. Είναι μήπως κάποια καινούρια διαπίστωση? Όχι. Έχει όμως αξία όταν καταγράφουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το γεγονός ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι ευαγή ιδρύματα, αλλά κομμάτια επιχειρηματικών ομίλων, και ενώ μπορεί, όταν δεν είναι κερδοφόρα επιχείρηση, να συμβάλλουν στην διασφάλιση των συμφερόντων των ιδιοκτητών τους, οι οποίοι επιβάλλουν μέσα από τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ επιδιώξεις της κυρίαρχης ιδεολογίας, χειραγωγώντας το λαό. Από τότε μέχρι σήμερα βέβαια έχει μπει πολύ νερό στα βλάκια, με την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή του αστικού κράτους ως συλλογικός καπιταλιστής, ενισχύοντας και αυτό με διάφορους σκανδαλώδεις νόμιμους τρόπους στα μέσα ενημέρωσης. Γνωστή η λίστα Πέτσα με τις απευθείας αναθέσεις και το δωράκι των 11 εκατομμυρίων ευρώ που πρόσφερε η κυβέρνηση στους καναλάρχες. Να θυμίσουμε όμως, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, είχατε απορρίψει την νομοθετική ρύθμιση που είχε καταθέσει το ΚΚΕ τρεις φορές από την έναρξη της πανδημίας, με την οποία έστω και στοιχειωδώς μπορεί να υπάρξει ένας έλεγχος για το πού πάει το δημόσιο χρήμα, που προέβλεπε τη δωρεάν προβολή από τα μέσα ενημέρωσης μηνυμάτων που αφορούν την ενημέρωση και προστασία της δημόσιας υγείας, την υποχρεωτική κατάθεση στοιχείων για το ποιοι πήραν πόσα. Γνωστές επίσης οι διατάξεις του νόμου 4779 του 2021, με τις οποίες η κυβέρνηση προσέφερε δωράκια και άλλα δωράκια ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ στους μεγαλοεπιχειρηματίες των μέσων ενημέρωσης, με χρηματοδότηση των ασφαλιστικών εισφορών τους στον ΕΔΟΕΑΠ για τα έτη 17-20.
Γνωστό το δωράκι των 20 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο που εξασφάλισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στους καναλάρχες το 2017, στους οποίους δόθηκαν τηλεοπτικές άδειες με την τροπολογία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής που προέβλεπε μείωση της φορολογίας από το 20% στο 5%, όχι όμως για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Μακρύς ο κατάλογος. Επιβεβαιώνει όμως σε κάθε περίπτωση την εκτίμηση του ΚΚΕ για την διαπλοκή των αστικών κομμάτων και των κυβερνήσεων με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, μέρος των οποίων είναι και οι μεγαλοϊδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης. Το κράτος λοιπόν έχει συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είτε με Νέα Δημοκρατία, είτε με ΣΥΡΙΖΑ ή οποιαδήποτε άλλη εκδοχή αστικής διακυβέρνησης. Σε σχέση με το νομοσχέδιο, το άρθρο 3 για το Μητρώο όπως συστήνεται, το οποίο και παρουσιάζεται ως σύγχρονο και λειτουργικό για την ενίσχυση της διαφάνειας, όπως λέει, στην κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης, που κατά την άποψή μας είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Ούτε κριτήρια θέτει, ούτε τίποτα. Άρα, πεδίο δόξης λαμπρό για νέες αδιαφανείς λίστες. Αν θέλατε διαφάνεια, και η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, χρόνια τώρα, θα είχατε κάνει δεχτεί την τροπολογία του ΚΚΕ που σας ανέφερα πιο πάνω. Στην πραγματικότητα είναι ένα φύλλο σικής το Μητρώο, προσθέτοντας ένα ακόμη εργαλείο πολύμορφων πιέσεων οικονομικών, πολιτικών και άλλων, ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις στον χώρο του περιφερειακού και τοπικού τύπου, που έχουν υποστεί μια τεράστια επίθεση, ειδικά τα χρόνια της κρίσης, με σειρά μέτρα, φορολογία, κατάργηση επιτιδεύματος και ούτω καθεξής, από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά. Οι όποιες τροποποιήσεις γίνονται λόγω και των οξυμένων αντιδράσεων που υπήρχαν, κυρίως από τον περιφερειακό τύπο, δεν αλλάζει την κύρια κατεύθυνση. Βεβαίως, το ζήτημα της εγγραφής στο Μητρώο είναι εθελοντική και όχι υποχρεωτική ενέργεια από τα έντυπα, τις ιστοσελίδες, τα πόρταλ. Αλλά την ίδια στιγμή όμως αποτελεί προϋπόθεση για να μπορεί ένα μέσο να πάρει κρατική διαφήμιση ή αν ενταχθεί σε οικονομικά και άλλα μέτρα κρατικής ενίσχυσης στα οποία δεν θα μπορεί να συμμετέχει αν δεν εγγραφεί. Επομένως, με το νομοσχέδιο εξαναγκάζει τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης να ενταχθούν στο Μητρώο για να έχουν επιπλέον έσοδα. Αυτό το Μητρώο, με την επίκληση της τάξης στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, στην πράξη θα λειτουργήσει ως εργαλείο οικονομικού στραγγαλισμού είτε σε βάρος των εργαζομένων σε μια ήδη ξεχαρβαλωμένη και ασίδωτη αγορά, χωρίς συλλογικά δικαιώματα, χωρίς ωράρια, χωρίς ασφάλιση, είτε σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων που δεν θα πληρούν τα κριτήρια και άρα δεν θα μπορούν να έχουν μερίδιο στην κρατική διαφήμιση. Εκείνοι που θα εκτιμούν σε ποια μέσα ενημέρωσης θα δίνεται η κρατική διαφήμιση είναι τα κρατικά κυβερνητικά επιτελεία. Αλλά και η εγγραφή στο Μητρώο έντυπου τύπου έχει σωρευτικές προϋποθέσεις στο όνομα τάχα της διαφάνειας και της διεκδίκησης αποζημιώσεων από τους μετόχους αν καταδικαστεί το μέσο. Η αναγραφή των μετόχων όμως από μόνη της δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση στη διαφάνεια ιδιοκτησίας. Το άρθρο 4 για τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο έντυπου τύπου είναι ευνοϊκό για τους μεγαλομετόχους των μέσων. Παραχωρεί πλουσιοπάροχο το δωράκι με το οποίο απαλλάσσει τους ομίλους που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο ή σε χρηματιστήριο άλλου κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΣΑ. Ευνοϊκή είναι και η διάταξη για τους μετόχους στα ζητήματα ποινικού Μητρώου. Σωστό μεν να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα ο ιδιοκτήτης, μέτοχοι κτλ., αλλά φωτογραφικό για το ότι μπορούν να ενταχθούν όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό άνω του 10% του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου. Και αυτό γιατί οι μέτοχοι άνω του 10% κάλλιστα θα μοιράζουν τις μετοχές ιδιοκτησίας σε πολλούς μέχρι να εξαντληθεί το 10% και έτσι ούτε γάτα ούτε ζημιά. Κάνει επίσης εξαιρέσεις σχετικά με τα ποινικά αδικήματα των μετόχων σε αυτούς που έχουν κάτω από 10% μετοχές και σε επιχειρήσεις ενταγμένες στο χρηματιστήριο. Επομένως, ένας εγκληματίας, για παράδειγμα, μπορεί να είναι μέτοχος στα μέσα ενημέρωσης αν το μέσο είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο. Προϋπόθεση για ένταξή του στο Μητρώο είναι να απασχολούν δημοσιογράφους με προκαθορισμένο αριθμό στις ημερήσιες και λοιπές πανελλαδικές ή περιφερειακής εμβέλειας εφημερίδες. Αυτό όμως συνιστά μείωση δημοσιογράφων, εντατικοποίηση της δουλειάς τους, δουλειά πολύωρη χωρίς υπερορίες και νυχτερινά,
παραπέρα ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, γενικά τεράστια χειροτέρευση των όρων και των συνθήκων δουλειάς, αφού θα αυξηθεί και η ανεργία στον κλάδο και θα ασκείται πίεση και εκβιασμός με μισθούς που δεν θα φτάνουν ούτε για τα στοιχειώδη. Οι μικρές επιχειρήσεις στον τύπο, ιδιαίτερα στον περιφερειακό τύπο, και αναφέρομαι σε εργαζόμενους, σε τεχνικούς, σε άλλο λοιπό προσωπικό, βράζουν στο ίδιο καζάνι. Και αυτό ως αποτέλεσμα των πολιτικών των κυβερνήσεων που χτυπούν τους ίδιους τους εργαζόμενους, το σύνολό τους. Προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρό επίσης είναι η προσκόμιση παραστατικών από πωλήσεις εφημερίδων. Για να μην παρεξηγηθούμε, δεν αναφέρεται στη διάταξη σε παραστατικά από πώληση με ίδια μέσα της εφημερίδας, όπως προβλεπόνταν από παλιότερη νομοθεσία και κάνει για παράδειγμα ο ριζοσπάστης, η εφημερίδα του ΚΚΕ. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για τη διάδοσή του. Είναι ένα επιπλέον μέτρο παρεμπόδισης της διάδοσης της πολιτικής του ΚΚΕ, μια και αναφέρθηκα για την περίπτωση του ριζοσπάστη, αλλά δεν είναι μόνο ο ριζοσπάστης, και ένα ακόμα επιπλέον βήμα οικονομικής ασφυξίας. Έχει τη σημασία του, γιατί με τα άρθρα 19-20 για τους τυχαίους ελέγχους στα σημεία πώλησης, αν τα στοιχεία είναι σωστά, όπως και το άρθρο και στο άρθρο 21 περί άρνησης στον έλεγχο, σημαίνει διαγραφή από το Μητρό και πιθανά άλλες νομικές συνέπειες που υπάρχουν που δεν αναφέρονται στο παρόν σχέδιο νόμου. Βεβαίως η εγγραφή στο Μητρό, όπως είπαμε, είναι δυνητική. Άρα αν θέλει κάποιο έντυπο τέτοιους ελέγχους δεν εγγράφεται. Αν δεν θέλει κάποιο έντυπο τέτοιους ελέγχους δεν θα εγγράφεται. Αλλά τότε του κόβουν ένα οικονομικό πόρο που προέρχεται από την κρατική διαφήμιση. Το άρθρο 25 για τη σύσταση Επιτροπής για την τήρηση αργών δημοσιογραφικής, ηθικής και δεοντολογίας. Είναι λίαν επικίνδυνο η διάταξη αυτή, το άρθρο. Η επίκληση στους κώδικες ηθικής και δεοντολογίας της ΕΣΥΑ, πέρα από το ότι δεν είναι δεσμευτική, είναι ένα ακόμα φιλοσικής. Δεοντολογία για εσάς σημαίνει προαγωγή και προβολή της κυρίαρχης ιδεολογίας, πολιτικής και προπαγάνδας των συμφερόντων, δηλαδή των επιχειρηματικών ομίλων, σε αντίθεση με την τάση εξαφάνισης θεμάτων, θέσεων, πολιτικής και δράσης των οργανώσεων του εργατικού και λαϊκού κινήματος, του ίδιου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και εδώ υπάρχει και μια υπαρκτή και πολύ αρνητική εμπειρία, πρόκληση και εμπεγμός, που το ΚΚΕ την έχει καταγγείλει επανειλημμένες φορές. Δυστυχώς, μόνο το ΚΚΕ. Και ποια είναι αυτή? Το γεγονός ότι τα κανάλια καταστρατηγούν ασύστολα και κατ' εξακολούθηση την υποχρέωση της αναλογικής εκπροσώπησης των κομμάτων στις ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων με βάση το εκλογικό ποσοστό. Με αποτέλεσμα το ΚΚΕ να υπολείπεται κατά πολύ του ποσοστού του τόσο στα ιδιωτικά κανάλια όσο και στην κρατική ΕΡΤ. Και την ίδια στιγμή έρχεστε και μας κάνετε μαθήματα ηθικής και δεοντολογίας. Αξιοποιείτε τι, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εκδόθηκε προφανώς κατά πέτηση των καναλαρχών από το Συμβούλιο, από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, για να μην κάνει απολύτως τίποτα, σύμφωνα με την οποία η κατανομή του τηλεοπτικού χρόνου δεν θα γίνεται με ποσοτικούς όρους, αλλά με ποιοτικούς, στο όνομα μάλιστα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Έτσι λοιπόν φοβόμαστε ότι θα γίνει και τώρα με τη συσταθήσα επιτροπή. Πρόκειται για μεθοδεύσεις που θωρακίζουν την ασυδοσία των καναλιών και τον μηντιακό αυταρχισμό. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, στο όνομα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, του υποκειμενισμού δηλαδή, σε βάρος αντικειμενικών κριτηρίων. Για όλα αυτά όμως κουβέντα. Τα είπαμε σε όλες τις επιτροπές, το επαναλαμβάνουμε. Τα έχουμε ανοίξει δημόσια, κουβέντα, καμία κυβέρνηση για αυτή την αδικία. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας υποτιθέμενης, να το πω έτσι, ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, πολυφωνίας και ανεξαρτησίας, με αφορμή τον υπεριαλιστικό πόλεμο ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, Ρωσία, στην Ουκρανία, την απαγόρευση δηλαδή των ρωσικών δικτύων ενημέρωσης, το Russia Today και το Sputnik. Ενημέρωση απολύτως ευθυγραμμιζόμενη με τον ευρωατλαντικό υπεριαλιστικό συνασπισμό, κατευθυνόμενη μάλιστα από νατοϊκά επιτελεία τα οποία έχουν εγκατασταθεί στην Ουκρανία. Προς την κατεύθυνση ηθικοποίησης των μέσων ενημέρωσης, υπερασπιστές της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, του κέρδους, της εκμετάλλευσης,
των υπεριαλιστικών πολέμων, κινείται και ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης», πλευρές του οποίου εμπεριέχονται στο παρόν νομοσχέδιο. Η ελευθερία λοιπόν της διοντολογίας, της ηθικής και της ενημέρωσης φτάνει, κύριε της κυβέρνησης, μέχρι εκεί που δεν απειλείται, δεν αμφισβητείται το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα το οποίο υπηρετείται, πότε με τους πάτσιδες και πότε με τις καηλίδες. Μέχρι εκεί που δεν προκαλεί ρογμές και κραδασμούς στη δικτατορία του κεφαλαίου από την ταξική πάλη, τα ταξικά συνδικάτα και το ΚΚΕ. Άλλωστε, γι' αυτό θα κλείσω σε ένα με 1,5 λεπτό. Άλλωστε, γι' αυτό συστηματικά θάβονται απεργίες, πορείες, κινητοποιήσεις, αγωνιστικές διεκδικήσεις που οργανώνονται από φορείς του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Ακόμα και αν παρουσιάζονται, περνάνε από λογοκρισία, εμφανίζονται διαστρεβλωμένα και πετσοκομμένα. Δεν τα γνωρίζει μήπως το ΕΣΟΥΡΟΥ? Όχι, απλώς κάνει πλάτες. Κάνει πλάτες. Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει ουδέτερη δημοσιογραφία. Και η δημοσιογραφία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ανοιχτά ή καλυμμένα, είναι στρατευμένη και ταξικά τοποθετημένη. Μην μου πείτε ότι τα διάφορα πρωινά δημοσιογραφικά παπαγαλάκια που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αναπαράγουν την κυρίαρχη ιδεολογία και είναι φερέφωνα της κυβερνητικής προπαγάνδας, κάνουν αδέσμευτη δημοσιογραφία, για να μην τρελαθούμε. Κι όμως έχουν το θράσος αυτά τα παπαγαλάκια να εγκαλούν δημοσιογράφους να τους ασκούν κριτική μέχρι χυδαιότητας, γιατί έχουν τεθεί στην υπηρεσία των λαϊκών συμφερόντων. Αλλά ακόμα και εκείνοι που καλοπροαίρετα δεν παίρνουν θέση σε κρίσιμα ζητήματα. Ζητήματα, προβλήματα του λαού που οφείλονται στις αντιλαϊκές κυβερνητικές πολιτικές, επί της ουσίας, χωρίς να το θέλουν, πέφτουν ακριβώς στην ίδια παγίδα, υπηρετώντας συγκεκριμένες πολιτικές. Το άρθρο 32 για το απασχολούμενο προσωπικό, με το οποίο επίσης διαφωνούμε, είναι απαράδεκτο και πρέπει να αποσυρθεί. Οθεί σε μείωση εργαζομένων και απολύσεις όλων των ειδικοτήτων στις τηλεοράσεις και ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία από αυτή που υπάρχει σήμερα, όπου μπορεί ένας εργαζόμενος στην κυρολεξία να κάνει τρεις δουλειές, και δημοσιογράφος και τεχνικός και καμεραμάν, να κάνει τον μοντέρ, τον ηχολήπτη και πόσες άλλες δουλειές. Δεν μιλάμε φυσικά σε καμιά περίπτωση για συλλογικές συμβάσεις, για αξιοπρεπούς μισθούς, ωράρια κτλ. Αρκεί μία σύμβαση, ακόμα και ατομική, πλήρους απασχόλησης για να βγει η υποχρέωση των καναλαρχών. Και εδώ αποδεικνύεται το κενό, το οποίο από την πρώτη στιγμή είχε επισημάνει το ΚΚΕ, που υπήρχε από τον αρχικό νόμο για τα κανάλια, τον νόμο Παπά, σύμφωνα με τον οποίο η γενική υποχρέωση για την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου αριθμού εργαζομένων δεν συνοδευόταν με μια σειρά εγγυήσεις και ασφαλιστικές δικλείδες, τις οποίες είχε προτείνει το ΚΚΕ. Τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία να χτίσει πάνω στον νόμο Παπά, να ξεχυλώσει ακόμα περισσότερο αυτή την νομοθεσία. Ο νόμος Λιβάνιου τους μείωσε κατά 15% γιατί τους δίνει το δικαίωμα να προσμετρούν στον αριθμό των εργαζομένων, τους εργαζόμενους, τις εταιρείες οπτικοακουστικής παραγωγής, δηλαδή αυτές που κάνουν σύριαλ, τηλεοπτικά παιχνίδια και άλλα. Το άρθρο 32 του παρόντος σχεδίου νόμου αυξάνει αυτό το 15% σε 25%, που σημαίνει περαιτέρω απολύσεις, ανεργία, εντατικοποίηση της δουλειάς, αύξηση του ημερήσου, του σταθερού ημερήσου χρόνου εργασίας, άρα και του απλήρωτου εργάσιμου χρόνου, μειώσεις μισθών, γιατί και οι εργασιακές θέσεις και οι μισθοί στις διασυνδεδεμένες εταιρείες διαμορφώνουν συνθήκες γαλέρας. Επομένως, ένταση στο έπακρο της εκμετάλλευσης με απώλεια στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων, στα μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα στον ΕΔΟΕΑΠ, που έχει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την επικουρική σύνταξη και το ΕΦΑΠΑΞ. Και τέλος, να κλείσω με αυτό για το άρθρο 34 που αφορά τις διαφημίσεις, χορηγίες και εμπορική επικοινωνία ως εισφορά μετοχικού κεφαλαίου. Είναι μία απάτη. Καθαρή απάτη. Και διαφωνούμε. Γιατί δίνει τη δυνατότητα να αυξάνουν το μετοχικό τους κεφάλαιο χωρίς να βάζουν κεφάλαιο σε χρήμα, αλλά με τις διαφημίσεις. Έτσι θα μετρούν με χρηματική αξία τις διαφημίσεις στα δικά τους μέσα ενημέρωσης, με βάση συμφωνίες που μπορεί να κάνουν με διαφημιστικές εταιρείες για ξένες διαφημίσεις ή και διαφημίσεις άλλων μέσων ενημέρωσης του ίδιου ομίλου, και θα αυξάνουν
έτσι το μετοχικό τους κεφάλαιο. Βεβαίως ο ΕΔΟΕΑΠ θα χάνει εισφορές, διότι το 2% επί του τζίρου θα είναι μειωμένο και θα χάνει και ΦΠΑ. Κατά συνέπεια, και έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το ΚΚΕ καταψηφίζει επί της αρχής αυτό το νομοσχέδιο, όπως τοποθετηθήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.